πέτρα του Ρωμιού. Ο χώρος όπου σύμφωνα με τη μυθολογία η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και της γονιμότητας, αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων. Η ίδια η πέτρα του Ρωμιού, ένας ανακρισταλωμένος ασβεστόλιθος, αποτελούσε πριν 200 εκατομμύρια χρόνια κοραλιογενή ύφαλο στα βορειότερα κράσπεδα της Αφρικανικής πλάκας. Εδώ στην περιοχή, νότια της πέτρας του Ρωμιού, οι γεωλόγοι τοποθετούν τη σύγκρουση και καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, που άρχισε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια και είχε σαν αποτέλεσμα την έναρξη της ανύψωσης του Τρόδους και την ανάδυσή του σαν μια άλλη Αφροδίτη. Η ανύψωση του Τρόδους και της Κύπρου γενικότερα συνεχίζεται και γίνεται εντονότερη τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Ολόκληρο δε το νησί αναδύεται από τη θάλασσα το τελευταίο 50 εκατομμύριο χρόνια. 10.000 χρόνια πριν. Προνεολιθική περίοδος. Τα πρώτα δείγματα ανθρώπινης παρουσίας στο νησί.